προβληματισμό δημιουργούν τα δεδομένα από την έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα των μεγάλων ανατιμήσεων στην ενέργεια, παρόλο που δεν πρόκειται για κλάδο που εξαρτάται άμεσα από αυτήν. Ένα συνδυασμό όλες, το οποίο βέβαια θεωρώ ότι ξεκινάει βασικά από την ενεργειακή κρίση, η οποία δημιούργησε αυτό το πληθωριστικό κύμα. Με συνέπεια ειδικά τα είδη διατροφής, τα βασικά είδη ανάγκης να τρέχουν με μεγάλους ρυθμούς. Θεωρώ ότι οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20%-25% μεσοσταθμικά. Άρα αντιλαμβάνεσαι, αυτό συμπαρασύρει όλα και το πιο σημαντικό, μειώνει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Αυτό είναι που μας τρομάζει ιδιαίτερα, σύν τα υψηλά λειτουργικά κόστη, τα οποία δεν είναι μόνο για τα νοικοκυριά, είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτα και για τις επιχειρήσεις. Οπότε ο συνδυασμός αυτός πραγματικά μας τρομάζει και θεωρώ ότι αφισβητείται ακόμα και η βιωσιμότητα πολλών συναδέλφων, καταστημάτων. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις εκπτώσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενώ το 73% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας τους επηρεάζει αρνητικά, από πολύ έως πάρα πολύ. Δυστυχώς κινηθήκανε σε χαμηλές πτήσεις, θα έλεγα. Οπότε γι' αυτό ακόμα είναι περισσότερο που μας τρομάζει, γιατί δεν δημιουργήθηκε η απαιτήμενη τα απαιτούμενα ταμιακά αποθέματα για την αντιμετώπιση. Πραγματικά είναι καθημερινή, θα έλεγα σε εισαγωγικά, εφιάλτες αυτοί οι οποίοι πλέον είναι στα μάτια μας εν ώψη του χειμώνα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο έμπορος είναι υποχρεωμένος, έστω και δύσκολα, να περάσει αυτόν τον κρίσιμο χειμώνα. Η κρίση λοιπόν στην αγορά ενέργειας φαίνεται πως επιδρά χωρίς χρονική υστέρηση και με διτό τρόπο στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. Άμεσα λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους και έμεσα λόγω της απομείωσης εσωτερικής ζήτησης εξαιτίας της πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Επιπρόσθετα, η πληθωριστική κρίση, η οποία έχει ενταθεί, επηρεάζει καθοδικά τις προσδοκίες για το χειμώνα, καθιστώντας τα καταναλωτικά πρότυπα περισσότερο συσταλτικά.